και έναν καιρό την εικονιζόμενη τη γνώριζαν λίγοι και εκλεκτοί. Τώρα, ως και οι γίδες του Μήτρου του Τσοπάνου ξέρουν τη Βαλεντίνα τη Τζεπάνου. Περισσότερος κόσμος, ας πούμε, δυστυχώς για μένα, με έχει μάθει μέσα από μια σχέση. Γιατί εννοείται ότι έχω κάνει 5 πράγματα πριν από αυτό. Μπορεί να μην έχω κάνει 25, αλλά έχω κάνει 5 πραγματάκια κι εγώ σαν κορίτσι. Είναι γνωστή η ιστορία, κυρίες και κύριοι. Σχετίστηκε η Δεσποινής με τον Τζιμπούρ τον παίκτη, έκανε εκείνος τον μπομπό και έκανε αυτή τον δέκτη. Ώσπου ένα βραχυκύκλωμα έστειλε τη σχέση τους για βρούβες στη Μαγκουβάνη. Με τον Τζιμπούρ πάντως έχει χωρίσει. Φτάνει. Φινείτε το αμόρε που λέτε και πάνω που είχε μείνει μπουκάλα η Βαλεντίνα μας, να σου η πρόταση από Μιλάνο μεριά. Τι ήταν αυτή η πρόταση, πάνω σε τι ήταν? Για ένα σοου που θα ήταν τα κορτσιά με μαγιό. Ναι, δεν το έχουμε συζητήσει παραπάνω, γιατί έχω πει δώστε μου λίγο χρονικό διάστημα για να συζητήσουμε λεπτομέρειες. Ποιες λεπτομέρειες, Βαλεντίνα μου? Εδώ το πράγμα βοά. Σε θέλουν στο Μιλάνο για γλάστρα με μπικίνι, όμως αυτή η προοπτική εσένα σου τη δίνει. Δεν ξέρω, κοίτα, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκωθώ να φύγω. Θέλω να κοιτάξω τα πάντα εδώ τώρα που ξεκινάει η σεζόν. Εγώ από την πλευρά μου θα πάω σε όλα τα casting. Και αν δεν τίποτα, μάλλον θα φύγω, ναι. Μια συμβουλή σου δίνω, καλή μου κοπελιά. Πήγαινε στο Μιλάνο, μη χάσεις τη δουλειά. Διότι η καιρή είναι δύσκολη και αναρωτιέμαι τι καλύτερο μπορεί να σου προκύψει. Δεν θα έλεγα όχι, ας πούμε, και σε ένα ρόλο, σε μια ταινία. Όχ, την ψώνησε η δόλια. Και αρχίσανε τα όργανα και τα σαντουροβιόλια.